Γεια σας, μου λείψατε! Έχω τόσο πολύ καιρό να κάνω βίντεο, οπότε αποφάσισα να κάνω ένα vlog για εσάς για να σας πω όλα μου τα νέα, γιατί πραγματικά έχω να σας πω τόσα πολλά. Λοιπόν, είμαι Αμερική, για όσους δεν ξέρετε. Θα σπουδάσω εδώ το δεύτερο σεμέστερ του τρίτου χρόνου του Πανεπιστημίου στο University of South Carolina και είναι κάτι σαν Erasmus. Το Erasmus βέβαια είναι μόνο για Ευρώπη και εγώ είμαι Αμερική. Μου αρέσει πάρα πολύ εδώ. Είναι πάρα πολύ διαφορετικά από την Ευρώπη και ο κόσμος είναι πολύ διαφορετικός, δηλαδή όλοι οι Αμερικάνοι έχουν πάρα πολύ πλάκα, είναι πολύ φιλικοί και γενικά είναι πολύ συμπαθητικοί άνθρωποι. Επίσης, όλα τα κτίρια εδώ είναι τόσο απομακρυσμένα το ένα από το άλλο, δηλαδή δεν μπορείς να περπατήσεις από το ένα μαγαζί στο άλλο. Γι' αυτό και όλοι πάνε με αυτοκίνητα, δεν υπάρχουν λεωφορεία, τραμ, μετρό, τίποτα τέτοιο. Λοιπόν, πάμε μέσα να σας δείξω και λίγο το χώρο. Μένω με δύο Αμερικάνες, οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές κοπέλες και πολύ γλυκές, αλλά είναι λίγο κατάστατες. Οπότε χθες αποφάσισα να καθαρίσω εγώ όλο το διαμέρισμα. Ήταν η δικιά τους εγκαταστασία και αποφάσισα να την καθαρίσω γιατί πραγματικά δεν άντεχα άλλο. Η μία λοιπόν Αμερικάνη είναι από τη Νέα Υόρκη και η άλλη είναι από τη South Carolina. South Carolina είναι η περιοχή στην οποία μένω εγώ αυτή τη στιγμή. Η κοπέλα από τη Νέα Υόρκη είναι πραγματικά απίστευτη. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Okay. What are you making the video for? For YouTube. For what? Oh! What do you make videos for? Beauty, fashion, lifestyle. Okay. Yeah. Is it in Greek or American? No, it's English. It's in Greek. Okay. Yeah. Είμαι η κοπέλα από τη Νέα Υόρκη που σας έλεγα. Excuse me? What did you just say? That you're the girl from New York that I told them about. Okay. Yep. Better than nice things you say, Emanuela. Yep. Επίσης θέλω πάρα πολύ να πάω σε ένα frat party. Τα frats είναι τα fraternities, είναι αδελφότητα. Πώς είναι τα sororities για κορίτσια, τα fraternities είναι για αγόρια. Και τα frat parties είναι σαν και αυτά που βλέπετε στις ταινίες. Και ρώτησα αυτή την κοπέλα που είδατε πριν λίγο αν όντως είναι όπως στις ταινίες αυτά τα πάρτι και μου είπε ναι, οπότε πρέπει σίγουρα να πάω σε ένα τέτοιο πάρτι. Θα είναι επικό, είμαι σίγουρη. Το ξέρω ότι προχωρά από το ένα θέμα στο άλλο πολύ γρήγορα, αλλά έχω τόσο πολλά να σας πω, μου λείψατε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε λοιπόν, το πανεπιστήμιο μου είναι τεράστιο. Και ακόμα να σας πω την αλήθεια, δεν έχω μάθει πάρα πολύ καλά το κάμπους, γιατί έχω μαθήματα μόνο σε ένα κτίριο. Και έτσι δεν μπορώ να δω και τα υπόλοιπα κτίρια του Πανεπιστημίου και να τα μάθω καλύτερα. Πάμε και λίγο προς τα μέσα. Μετά θα σας δείξω κιόλας πώς είναι και έξω λίγο το Πανεπιστημίου. Ή θέλετε να πάμε τώρα λίγο έξω να σας δείξω. Εδώ... Αχ, με παίρνουν στο Skype τηλέφωνο, μισό. Α, να, εδώ. Ναι. Λοιπόν, θέλετε να πάρουμε στο Skype ένα φίλο μου να του μιλήσουμε. Ναι, θέλετε. Λοιπόν, πάμε στο Skype. Θες να πεις ένα γεια στην κάμερα, στους viewers μου. Γεια σας, viewers. Θες να μας πεις το Tumblr σου, λίγο διαφήμιση. Το Tumblr μου είναι... Γαμώτο, παύλα ανάποδα, άμα το ψάξετε, αλλά θα επιβάλλω στο ζενέρο να το βάλει από κάτω. Στο description box. Θες και στο Instagram, follow. Είναι Φίλιπ Χατζημικίτα, θα σας το βάλει και αυτό στο description box. Και πάει χθες ένας μαύρος και τη ζήταγε το Instagram της, παιδιά, και του το δώσω. Τι να κάνω, μην το δώσω. Α, εν τω μεταξύ, θα σας πω μια γενική διαπίστωση δική μου. Oh. Ότι τελικά η ατάκα «έλα σπίτι μου να δούμε ταινία» μεταξύ ενός αγοριού και ένας κοριτσιού δεν είναι μόνο ελληνική πατέντα. Τις το πάνε αυτήν και στην Αμερική. Εγώ νόμιζα ότι αυτά τα πράγματα τα λέμε εμείς οι έξυπνοι Έλληνες, το γκρικαμάκι, ξέρω. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί, έχει πάρα πολύ πλάκα. Είναι από τη Νέα Υόρκη αυτός. Έχει αυτό το στυλάκι, το swag, το sassy. Εγώ που τον είδα που μου τον έστειλε στο... Πού στον έστειλα? Μου έστειλα στη συνομιλία. Αυτός με την κόκκινη μπλούζα δεν ήτανε. Είναι, ναι. Ναι. Χάλι. Με χάλια. Μα δεν σου πω ότι μ' αρέσει. Θέλω τώρα λοιπόν να σας δείξω εδώ που μένω. Αυτή είναι η πόρτα του διαμερίσματός μας. Και αυτός εδώ είναι ο διάδρομος. Πάμε και έξω να σας δείξω πώς είναι.
το South Quad που είναι το κτίριο στο οποίο μένω είναι πανέμορφο όπως βλέπετε. Αχ, να είχε και ήλιο. Μία μέρα είχε 20 βαθμούς και ήταν απίστευτος ο καιρός. Είχε τόσο πολύ ζέστη και ήθελα να βγάλω το τζάκετ μου. Αλλά σήμερα όπως βλέπετε δεν έχει ήλιο. Πάμε να σας δείξω πως είναι και από μπροστά. Σήμερα επειδή κάνει λίγο κρύο δεν θα σας πάρω να σας δείξω και τα υπόλοιπα κτίρια του Πανεπιστημίου. Αλλά εννοείται πως στο επόμενο vlog θα το κάνω αυτό. Και θα σας δείξω περισσότερα κτίρια και θα βγάλω βίντεο και με περισσότερους φίλους μου. Γιατί στο σημερινό είδατε μόνο τη μία κοπέλα με την οποία μένουμε μαζί. Την οποία τη λένε Ελ, δεν σας είπα ποτέ το όνομά της. Τη μία τη λένε Ελ και την άλλη Σαν. Έτσι λοιπόν είναι το κτίριο και από μπροστά. Εδώ την άνοιξη θα είναι ακόμα πιο όμορφα, γιατί θα ανθίζουν τα λουλούδια, τα δέντρα θα είναι όλα πράσινα. Σήμερα ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι μου. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου αν θέλετε να δείτε περισσότερα βιντεάκια και να με ακολουθήσετε στο Instagram, στο Facebook και στο Twitter αν θέλετε. Και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας!